Από το 2022 έως και σήμερα, το χαμόγελο του παιδιού αδιάκοπα πραγματοποιεί δράσεις προληπτικής ιατρικής σε όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, 3 και 4 Έκτου, βρισκόμαστε στη Σιτία, όπου πραγματοποιούμε δωρεάν παιδιατρικές, οριλά και οδοντιατρικές εξετάσεις. Η δράση αυτή εντάσσεται στο διπορικό που ξεκινήσε ο οργανισμός αρχές του Μάρτη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΔΙΒΕΑ, και υλοποιείται με την βοήθεια των Δήμων, συγκεκριμένα του Δήμου Σιτίας που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες. Αύριο θα βρεθούμε στο Δήμο Ιεράπετρας, και έχουμε βρεθεί και στους υπόλοιπους δήμους της Κρήτης έως τώρα. Στην Σιτία ευχαριστούμε πάρα πολύ την κοινωνική υπηρεσία και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας που μας φρόντισε όλες αυτές τις μέρες, τον ΟΠΑΠ που φροντίζει να μπορούμε να βρεθούμε σε δυσπρόσιτα σημεία με τις μονάδες μας, επίσης τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, τον Ιατρικό Σύλλογο Σιτίας και την Περιφέρεια Κρήτης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε βήμα να παρουσιάσουμε το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιτίας του Τμήματος Παιδείας. Πράγματι ήρθαν οι εξοπλισμοί από το χαμόγελο του παιδιού, τα φορτηγά, μαζί με την υπεύθυνη ομάδα από την Κυριακή το απόγευμα, που στάθμευσαν εδώ στο χώρο στις πάπιες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εχθές, σήμερα Δευτέρα, έχουν ξεκινήσει δράσεις προληπτικής ιατρικής. Πραγματοποιήθηκαν στη ΣΦΑΚΑ, σήμερα είναι και στους Αρμένους, στο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα έχουμε επιπλέον παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής. Θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι, ημέρα Τρίτη. Να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό του Δήμου Σιτίας που συνέβαλε η σημερινή δράση, την κυρία Ειρήνη Δανδουλάκη, την κυρία Ευαγγελία Φυγετάκη. Επίσης να ευχαριστήσω τους γιατρούς από την περιοχή μας και τους οδοντιάτρους αλλά και τον ΟΡΙΛΑ που αποδέχθηκαν το να έρθουν εδώ και να εξετάσουν τα παιδιά, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση των γονέων. Να πούμε ότι το χαμόγελο του παιδιού κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Όλοι είμαστε μάρτυρες εδώ και πολλά χρόνια της αποτελεσματικότητας που έχουν οι δράσεις του. Ελπίζουμε τα παιδιά μέσα από αυτές τις δράσεις να προσέχουν πιο πολύ τον εαυτό τους, να δίνουν μαθήματα σε εμάς μεγαλύτερους όταν δεν είμαστε προσεκτικοί. Επίσης, να πούμε, εκτός από το κομμάτι της υγιεινής, υπάρχει και παρουσίαση ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα παιδιά είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στην τεχνολογία. Πολλές φορές αυτό είναι μη ελεγχόμενο και πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όσο πιο πολύ μπορούν να το παρακολουθούν, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι των παιδιών μέσα από το χώρο του διαδικτύου. Και πάλι να ευχαριστήσω και το Χαμόγελο του Παιδιού και την ομάδα του Δήμου Σιτίας, αλλά και εσάς που μας βοηθάτε να παρουσιάζουμε το έργο του Δήμου Σιτίας και το τι όραμα έχουμε για αυτόν. Στις ευχαριστίες όσον αφορά τη σημερινή δράση, πέραν του Χαμόγελου του Παιδιού, των γιατρών, της ομάδας του Δήμου Σιτίας, οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σιτίας, τον κύριο Μανώλη Αελαμάκη, για τη φιλοξενία στο χώρο εδώ, γιατί όλα ήταν πάρα πολύ καθαρά, πλήρως οργανωμένα, και η παροχή νερού και η παροχή ρεύματος στα φορτηγά, και οι άνθρωποι έχουν να λένε τα καλύτερα για τη φιλοξενία από το Δήμο Σιτίας και το Λιμενικό Ταμείο. Τους ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Σιτία, στη δράση που κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού όσον αφορά την προληπτική οδοντιατρική. Αυτό περιλαμβάνει την προληπτική εξέταση παιδιών του Δημοτικού, όσον αφορά την στοματική τους υγεία, τη στοματική τους κατάσταση όσον αφορά τον καθαρισμό, αλλά και από ορθοδοτικής πλευράς. Πώς είναι τα δόντια ή αν χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα σημειώνουμε και ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών. Λοιπόν, το ευχάριστο με τα παιδιά είναι, και αυτό το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-20 χρόνια, είναι ότι το επίπεδο ανεβαίνει διαρκώς. Δηλαδή, δεν βλέπουμε πολλά χαλασμένα δόντια όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Αντιθέτως, βλέπουμε αρκετά ορθοδοντικά ζητήματα, τα οποία όμως λύνονται πολύ εύκολα όταν απευθυνθούν στην αντίστοιχη ειδικότητα. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι βλέπουμε ότι οι γονείς προσέχουν περισσότερο την στοματική υγεία των παιδιών τους όσον αφορά δύο παράγοντες. Ένα, τη σωστή διατροφή. Βλέπουμε ότι έχουν βελτιωθεί αυτά που δίνουν οι γονείς στα παιδιά. Και δεύτερον, τη στοματική υγιεινή. Προσέχουν περισσότερο, βουρτσίζουν καλύτερα. Πάντα υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωσης. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που βγαίνει από εδώ. Θυμάμαι σε παλαιότερη
παλαιότερα που είχε ξαναέρθει το χαμόγελο του παιδιού στην περιοχή μας, πως ο δείκτης Τεριδόνας ήταν περισσότερο αυξημένος σε σχέση με σήμερα. Και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ένα μήνυμα που θέλετε να πείτε στα παιδιά. Αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά είναι το εξής. Πρώτον, ότι θα πρέπει να βουρτσίζουν και να μην επαναπαύονται σίγουρα δύο φορές την ημέρα, όσο καλύτερα και αν είναι δύο φορές την ημέρα. Και δεύτερον, να προσέχουν τη διατροφή τους. Να προσέχουν τη διατροφή τους όσον αφορά τα σνακ, όσον αφορά τη ζάχαρη, όσον αφορά όλα αυτά τα οποία δεν κάνουν καλό στα δόντια. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στους γονείς. Θέλω όλοι οι γονείς, από τα παιδιά από τη μικρή ηλικία μέχρι τουλάχιστον τα 13, 14, 15, να κοιτάνε τα δόντια των παιδιών μία φορά το μήνα στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δούνε μία μικρή τρυπίτσα ή θα δούνε μία μικρή βλάβη πριν αυτή δώσει συμπτώματα. Οπότε ο γιατρός θα μπορέσει να το προλάβει σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο και θα είναι και πιο εύκολη η θεραπεία και καλύτερη η πρόγνωση.